Το δεν γνωρίζω να απαντώ. Μόλις το 2,1%. Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η εμπιστοσύνη είναι ένα. Η εμπιστοσύνη στους περιφερειακούς σταθμούς. Αυτό δείχνει στην Πελοπόννησο. Η εμπιστοσύνη στους περιφερειακούς σταθμούς νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα. Το έχουν καταγράφει και οι μεγάλες δημοσκοπήσεις οι οποίες κάνουν διαφημιστικές και τέτοιες. Και οι διαφημιστικές και όλες οι άλλες οι εταιρείες μετρήσεων. Το 72,4% είναι ένα τεράστιο νούμερο εμπιστοσύνη προς τους περιφερειακούς σταθμούς. Εγώ από την πλευρά δικιά μου να ευχαριστήσω, μια και είμαστε ένας περιφερειακός σταθμός, οπωσδήποτε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στους περιφερειακούς σταθμούς, οι οποίοι συνεχίζουν αδιάλειπτα από το πρωί το βράδυ με κατάθεση ψυχής όλοι. Όλοι, οι περισσότεροι πάρα πολύ είναι μόνο η δουλειά μας, αυτή η περιφερειακή σταθμή. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δουλεύουν τα παιδιά μας, δουλεύουν σε πάρα πολλούς μέσα περιφερειακούς σταθμούς για να κρατήσουμε την περιφέρεια ζωντανή. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσετε τους περιφερειακούς σταθμούς όσο μπορείτε, όσο μπορείτε, για τη φωνή της περιφέρειας, η φωνή των προβλημάτων. Του σπιτιού σας δίπλα, όλων σας των προβλημάτων είναι η περιφερειακή σταθμή. Οι οποίοι κακά τα ψέματα μπορεί να και είναι κάθε μέρα δίπλα σας. Νομίζω ότι κάθε μέρα κάνουν έναν αγώνα να προκειμένου να επιβιώσουν, γιατί δεν υπάρχουν έσοδα για να επιβιώσουμε. Πάμε όλοι στους περιφερειακούς σταθμούς τεράστια. Έσοδα επιβίωσης είναι και μεράκι αυτή τη στιγμή για την αγάπη που κάνουμε, που δουλεύουμε 7 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα. Και να μην πω τώρα 24 ώρες, τουλάχιστον 20 ώρες, 18-20 ώρες την ημέρα. Και τις άλλες ώρες με το τηλέφωνο ανοιχτό, μήπως συμβεί κάτι. Για τους περιφερειακούς σταθμούς ισχύει αυτό, το επισημαίνω. Αυτό σημαίνει, αυτό για όλους, νομίζω, και νομίζω ότι για όλους, αυτή η αμεσότητα καλύπτει πια και το βλέπουμε και σε τι βαθμό, ακόμη και την αναφορά των κεντρικών μέσων που απευθύνονται ακόμη και στα πολύ σοβαρά θέματα. Και αυτό, και σας ευχαριστούμε, παρόλο που και εμείς δεν έχουμε δυνατότητες πολλές, που κάθε μέρα μας παίρνετε τηλέφωνο, μας λέτε το πρόβλημά σας, να σας μεταφέρουμε το πρόβλημα στις υπηρεσίες, στις δημόσιες που δεν βρίσκεται το. Και εμάς και σε όλους τους σταθμούς που δεν βρίσκεται το δίκιο σας, που το ένα από το άλλο που έχετε πρόβλημα παίρνετε τηλέφωνο του σταθμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε όλους. Δεν έχουμε δυνατότητα. Και εμείς δεν είμαστε τεράστιο σταθμό να έχουμε τεράστια συνεργεία, να σας λύσουμε τα προβλήματα, να αναδεικνύουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο έχετε. Το οποίο είναι θεμητό και το οποίο είναι κακά τα ψέματα, και εμάς και εμείς τέτοια προβλήματα έχουμε μέσα από τη ζωή μας. Είναι μέσα από τη ζωή σας και αυτό το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητες όταν δεν ερχόμαστε. Μερικές φορές λέτε, στείλτε μια κάμερα εδώ να καταγράψει. Εδώ έχω ένα πρόβλημα, αυτό το οποίο έχω φωνάξει στους υπεύθυνους, έχω φωνάξει στο Δήμο, έχω φωνάξει στην περιφέρεια, έχω φωνάξει στο κράτος. Πάω στο ΙΚΑ, δεν μου δίνουν σύνταξη, πάω στο τέτοιο. Δεν έχουμε δυνατότητες τέτοιες και θέλω να μας συγχωρήσετε και θέλω να μας καταλάβετε για τον αγώνα που κάνουμε. Και ξαναλέω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σαν πρώην πρόεδρος των τηλεοπτικών σταθμών, περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών Ελλάδος, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, για την εμπιστοσύνη σας στην περιφερειακή τηλεόραση. Και πάμε στην επόμενη κάρτα που γίνεται πιο εξειδικευμένη σε ό,τι έχει να κάνει με τους τηλεοπτικούς σταθμούς που παρακολουθείτε περισσότερο. Πραγματικά το ποσοστό της τηλεόρασης Best έχει πια εκτείναχθει από το 50,1% της μέτρησης του 2019 στο 55,6%, ακολουθούν οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθμοί. Δεν στεκόμαστε στο κομμάτι της σειράς. Νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Αυτό που θέλω να πω είναι, για ακόμα μια χρονιά μέσα από την καρδιά μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μας έχετε βάλει μέσα στα σπίτια σας. Μας εμπιστεύεστε. Μας δίνετε το μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης. Δηλαδή, μιλάμε συγκλονιστικό ποσοστό τηλεθέασης. Αυτό το οποίο έχετε κάνει, νιώθω πολύ 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 συγκινημένος, πολύ ευγνώμων απέναντι σε εσάς όλους, οι οποίοι κατά ψέματα μας έχετε βάλει μέσα στο σπίτι σας, ξαναλέω, και μέσα στη ζωή σας. Ενημερώνεστε από εμάς, παρακαλώ να μας λέτε και όλα τα λάθη μας, όλα τα λάθη μας. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, όλους τους συνεργάτες, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά. Μια ομαδική δουλειά, όλοι, δεν θέλω να τους, τώρα να πω όλα τα παιδιά. Δεν θέλω να πούμε στα ονόματα. Όλους τους συνεργάτες μας σε όλη την περιφέρεια, γιατί δρούμε σε μια οικογένεια, σε όλη την περιφέρεια, σε όλο εδώ πέρα στη Μεσσηνία, σε όλη την περιφέρεια, παντού. Τα παιδιά μου, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ όλους εσάς οι οποίοι διαφημίζεστε στο Best και μας κρατάτε ζωντανούς. Το νούμερο ένα για μένα. Μας κρατάτε ζωντανούς. Και παρακαλώ να διαφημιστείτε περισσότεροι. Οπωσδήποτε θα βρείτε ανταπόκριση, θα το δείτε και θα το δείτε και μέσα στις επιχειρήσεις σας. Και θέλω με ευκαιρία αυτή, Θέμη, να ευχαριστήσω και τη Βολτέρα, μια τεράστια εταιρεία,
μια τεράστια εταιρεία του ομίλου GP Avax, η οποία από χτες διαφημίζεται και ως κεντρικός χορηγός των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Ευχαριστώ τον Βολτέρα, ευχαριστώ όλους εσάς προσωπικά, έναν έναν που με βλέπετε αυτή τη στιγμή, και οπωσδήποτε όλους εσάς που διαφημίζεστε ή και θα διαφημιστείτε στο Best. Παρακαλώ πολύ, μείνετε στην τοπική τηλεόραση. Η τοπική τηλεόραση έχει να δώσει πάρα πολλά, πάρα πολλά, και το βλέπετε καθημερινά, αναδεικνύοντας όλα τα προβλήματα του τόπου, όλα τα προβλήματα της κοινωνίας μας, τα δικά μας τα προβλήματα, τα δικά μας της επαρχίας, της περιφέρειας παντού, η τοπική τηλεόραση, η περιφερειακή τηλεόραση, και νομίζω ότι αποτελεί ένα αποκούμπι σε κάποιον άνθρωπο προκειμένου να πει τον πόνο του. Άσχετα αν πολλές φορές γινόμαστε κι εμείς δυσάρεστοι ή πολλές φορές κι εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα τόσα πολλά αιτήματά σας. Για ακόμα μια φορά από καρδιά σας ευχαριστώ και νιώθω πολύ υποχρεωμένος σαν υπεύθυνος αυτού του σταθμού, πολύ υποχρεωμένος απέναντί σας, σε εσάς που, ξαναλέω, μας βάλατε στη ζωή σας και μας βάλατε στα σπίτια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εσένα, Νίκο.